Που πάει η κυβέρνηση για μια συνολική συμφωνία και για το χρέος. Αυτό επιδιώκει και η Αθήνα. Να πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο, που δεν είναι άλλος από τον κύριο Παναγιώτη Ρήγα, που είναι ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Ρήγα, καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα και εγώ, κύριε Παπαδόπουλο. Σας ακούμε λίγο βαθιά, ναι. Στην περιοδία στη Δυτική Μακεδονία, στην Κοζάνη, βρίσκομαι σήμερα. Ναι, κάνετε περιοδία στην Κοζάνη. Κύριε Ρήγα, ως γραμματής της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να μου πείτε αν μοιράζεστε την αισιοδοξία του κυρία Τσίπρα, ο οποίος πριν από λίγες μέρες είπε ότι θα φορέσει, είναι τόσο αισιόδοξα τα πράγματα, ώστε θα φορέσει ακόμη και γραβάτα. Ότι η χώρα αλλάζει σελίδα μετά την ψήφιση αυτών των δύσκολων μέτρων και πάμε προς ολοταχώς και προς μια έτσι, διευθέτηση και του χρέους. Με αφορμή και το σημερινό Eurogroup, φυσικά. Κύριε Παπαδοπούλου, έχουμε πει σε όλους τους τόνους ότι ήταν μια συμφωνία η οποία έχει δύσκολα σημεία, αλλά κυρίως όμως είναι μια συμφωνία η οποία δίνει προοπτική, μπορεί να δώσει προοπτική στη χώρα και να υλοποιηθούν οι στόχοι τις οποίες βάλαμε από την αρχή της δύσκολης επιλογής την οποία κάναμε και είναι να τελειώσουν τα μνημόνια και κυρίως η Επιτροπή της χώρας που σημαίνει και όλη μας δημοκρατία σε Επιτροπή. Τούτο δεδομένο. Η συμφωνία που έγινε και η καθυστέρηση που υπήρξε και δεν οφειλόταν σε εμάς, αλλά οφειλόταν στις παράλογες απαιτήσεις και στη σύγκρουση που υπήρχε μεταξύ του ΔΕΛΤΑΝΤΑΦ και των ευρωπαϊκών θεσμών, κυρίως της Γερμανίας, για τη διαχείριση του χρέους και βεβαίως για τα μέτρα τα οποία ζητούσα. Γιατί θέλω να σας θυμίσω ότι ζητούσα 4,5 δις μέτρα χωρίς να υπάρχει απολύτως τίποτα όσον αφορά τα μέτρα, τα αντίμετρα ή κοινωνικά μέτρα, όπως επιμένω να τα λέμε, να τα λέω. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Σημαίνει ότι σήμερα για μας είναι σημαντικό να καταλήξει και να υπάρξει διευθέτηση για τη βιώσιμότητα του χρέους. Το χρέος δεν είναι βιώσιμο και αυτό ήταν και ένα σημαντικό στοιχείο στην όλη πορεία μέχρι σήμερα. Δηλαδή ότι από όλους τους αναγνωρίστηκε ότι όντως δεν είναι βιώσιμο το χρέος. Ενώ την προηγούμενη περίοδο άλλοι ζητούσαν πιστοποιητικά βιωσιμότητας. Εάν λοιπόν, και ελπίζω ότι αυτό θα το πράξουν οι θεσμοί, γιατί δεν έχουν κανένα δικαίωμα πια, ούτε καμία, θα σας έλεγα, κανένα λόγο να μην προχωρήσουν σε αυτό όταν εμείς έχουμε τηρήσει αυτά τα οποία είχαν συμφωνηθεί. Γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι θα έχουμε θετική κατάληξη. Γιατί δεν θα μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις όποιες επιλογές. Μάλιστα. Και όσοι είχαν συμφωνηθεί, τα έχει κάνει η κυβέρνηση, έχει περάσει και το πολυνομοσχέδιο. Ένα πολυνομοσχέδιο που χαρακτήρισε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης πολιτική απάτη εις βάρος του λαού. Μάλιστα, όμοια τη δεν έχουμε δει, όπως είπε, στη σύγχρονη πολιτική ιστορία. Μιλώντας για τέταρτο μνημόνιο, το οποίο είναι βαρύ και άδικο και φέρνει τη σφραγίδα τη αναξιοπιστία τη κυβέρνηση, όπως είπε. Τι απαντάτε στον αρχηγό τη αξιωματική αντιπολίτευση? Συνεχίζει να μιλάει με τυχοδοτική λογική. Και αυτό μπορεί να είναι εις βάρος της εξωματικής αντιπολίτευσης και των επιλογών που κάνει, αλλά είναι εις βάρος όμως και της ελληνικής κοινωνίας. Και εξηγούμε γιατί. Πρώτον, δεν έχει να κάνει με πια τα μνημόνια. Είναι από η αξιολόγηση η οποία γίνεται και τα μέτρα τα οποία πρέπει να παίρνουν μέχρι να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα. Δεύτερον, δεν υπάρχει χρηματοδότηση. Είναι και σωστά που δεν θα υπάρξει χρηματοδότηση. Γιατί εμείς θέλουμε να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα και όχι με ένα νέο πρόγραμμα. Δηλαδή ένα νέο μνημόνιο το οποίο θα ήταν μια σύμβαση. Άρα θα συνεχιζόταν η μόνιμη κατάσταση η οποία έχει δημοχωρήσει τα τελευταία 6 χρόνια. Εμείς θέλουμε με την ολοκλήρωση και των μέτρων για το χρέος, θέλουμε να ολοκληρώσουμε την ολοκλήρωση του πρόγραμμα 18 και να βγούμε στις αγορές το επόμενο διάστημα, που σημαίνει ότι η χώρα μπαίνει σε κανονικότητα, μπορεί να αποπληρώνει το χρέος μέσα από το και ότι θα το χρήσει μέσα από την, το δανεισμό της όπως φυσιολογική χώρα και εμείς να διαμορφώσουμε και έχουμε, να έχουμε για αυτό η συμφωνία να έχουμε το χρονικό περιθώριο αλλά και το δημοσιονομικό χώρο ώστε να υλοποιηθούν πολιτικές που θα όντως θα δώσουν διέξοδο στην ελληνική κοινωνία με αυτά τα λεπτά μας. Αλλά βεβαίως θέλω να πω ότι υπάρχουν και πολλά θετικά στοιχεία αυτή τη στιγμή. Γιατί έχουμε και μείωση της αναγκαίας και σταθεροποιημένη την οικονομία αυτή τη στιγμή και δυνατότητες να πάει μπροστά. Κύριε Ρήγα, σας είπε ο κ. Μητσοτάκης επίσης πως αν έχετε την ελάχιστη πολιτική ευτυχία θα κάνετε αυτό που κάνετε το 2015, μόλις ψηφίσετε τα μέτρα να πάτε σε εκλογές. Πώς σχολιάζετε αυτό?
Κύριε Ανδρουπούλου, όταν τότε πήγαμε σε εκλογές για την συμφωνία, ήταν μια πολύ μεγάλη μάχη, ήταν που βγάσαμε και εμείς είχαμε πει ορισμένα άλλα πράγματα και διαπιστώσαμε τότε όλοι και όλοι μας ότι αυτό το μέτωπο του ακραίου φιλελευθερία, αυτό και υποστήριζε η Νέα Δημοκρατία και στήριζε την προηγούμενη περίοδο και μας οδήγησαν, ήταν απέναντι μας. Θέλουμε μια συμφωνία για να μην πάμε σε τακτικοκοπία. Για να μην διαλυθεί η χώρα. Και αυτή τη συμφωνία που φέραμε στον ελληνικό λαό για να προχωρήσουμε. Τώρα δεν πρόκειται για κάτι καινούργιο. Είναι η συμφωνία του 2015 η οποία έχει γίνει. Και εμείς μέσα από σκληρή διαπραγμάτευση καταφέρνουμε να μην οδηγηθεί η συμφωνία αυτή σε άλλα πεδία. Όταν ο κ. Μητσοτάκης όλη αυτή την περίοδο, το μόνο που έκανε να υπονομεύει αυτή τη συμφωνία, να μην στηρίζει τη χώρα, έχει τον ΣΥΡΙΖΑ, τη χώρα που στηρίζει, και να είναι το μόνο που ενδιαφέρει με πώς θα ξαναεπανέλθει γρήγορα στην εξουσία για να στηρίξει όλο το κομμάτι της διαπλοκής που στηρίζει τα χρόνια. Ναι, κύριε Ρίγα, ολοκληρώνεται μια διαπραγμάτευση, όπως είπατε, που στο φόντο της εξακολουθεί να έχει τις διαφωνίες των δανειστών Δούνουτου και Γερμανίας. Ωστόσο, εσείς ως κυβέρνηση είστε ικανοποιημένοι? Δεν σας άκουσα το ερώτημά σας. Λέω, η διαπραγμάτευση που ολοκληρώθηκε, έχει στο φόντο της, εξακολουθεί να έχει στο φόντο της τις διαφωνίες των δανειστών, ακόμα και τώρα, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Γερμανίας. Εσείς αν είστε ευχαριστημένοι με αυτή την... Αυτή τη στιγμή, δεν έχουν κανένα δικαίωμα, κάνετε την ερώτηση με άλλο τρόπο βεβαίως, αλλά δεν έχουν κανένα δικαίωμα να συνεχίσουν αυτή την διαφωνία. Να πειράζουμε τις τιμές όπως κάναμε. Τι κάνανε μέχρι σήμερα, ό,τι υπολογισμούς κάνανε και πέσαν έξω. Άρα δεν έχουν κανένα δικαίωμα να πηγαίνει, να μένει. Βεβαίως η αιμονή τους είναι, και θα έλεγα, μια αιμονή των επιλογών, των φιλελεύθερων και δημοσιονομικών περιορισμών που είχαν διαμορφώσει στο πεδίο της Ευρώπης. Αλλά τώρα υπάρχει και μεγάλη αντίδραση, αντίρρηση και από πολιτικά κόμματα στην Ευρώπη αλλά και τις κοινωνίες της Ευρώπης. Και θέλω να πω το γενικό συμπέρασμα είναι να προσέχουμε όλοι πάρα πολύ και όλοι τους. Γιατί τέτοιες επιλογές που γινόντουσαν διαμορφώνουν στις κοινωνίες μια αντίληψη που θα σας έλεγα δεν είναι η καλύτερη για την Ευρώπη όταν την οδηγούν σε δεξιές ή ακροδεξιές επιλογές. Κύριε Ρίγα, μια που σας βρίσκουμε καθοδόν προς τη Δυτική Μακεδονία και θα θέλετε να μας δώσετε έτσι το πλαίσιο της περιοδίας σας, τι πρόκειται να κάνετε εκεί πέρα. Είμαι από χθες, κύριε Βουρπούλου, στην Κοζάνη και είμαι σε επίσκεψη στα σωματεία της ΔΕΗ στην Κοζάνη. Θα τελειώσει με τις επισκέψεις με την περιφέρεια, με τους θεσμικούς φορείς, με τον Δήμαρχο. Θα υπάρχει ομιλία το βράδυ στην Κοζάνη, θα συνεχίσουμε γρεβενά. Με τον ίδιο τρόπο, φλερ και φλερνα και τα σαριά. Μια που είναι έτσι, η πρώτη σας περιοδία μετά την ψήφιση των μέτρων από τον κόσμο, τι μηνύματα παίρνετε? Τι κλίμα εισπράττει? Αυτή τη στιγμή ο κόσμος βρίσκεται οριακά όπως Έλληνας. Εγώ πήγαμε από το χώρο της εργασίας. Βρισκόμαστε οριακά. Τι θέλουμε αυτή όμως? Θέλουμε να βγει η χώρα από το διέξοδο. Και αυτό είναι η ελπίδα που έχουν και θα θέλουν. Και θέλουν να γίνει. Προφανώς εμείς θέλουμε να πετύχουμε αυτό το στόχο και εκεί θα κρυθούμε οι Ευρωβουλευτές. Δεν πιστεύω ότι κανένας μας είναι ευχαριστημένος συνολικά με την εξαετία την οποία έχουν διαμορφωθεί όλα αυτά τα πράγματα. Και κάνουμε μια τιτάνια προσπάθεια 1,5-2 χρόνια τώρα να αναστρέψουμε αυτή την πορεία της χώρας. Αυτό είναι και θα κρυθούμε και εμείς και ελπίζω και πιστεύω ότι θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι αυτός ο οποίος θα βγάλει τη χώρα από την κρίση. Κύριε Ρίγα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τον χρόνο που μας διαθέσατε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Ρίγας, γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε κάποια προβληματάκια έτσι, με τον ήχο, ήταν πολύ μπάσος. Είναι λόγω της περιοχής που βρίσκεται, μάλλον. Της περιοχής που βρίσκεται, λοιπόν. Χαιρετισμούς στον κύριο Κουτρούκη, τον κύριο Θόδωρο Κουτρούκη, φανατικός ακροατής. Και πάντα με εύστοχες παρατηρήσεις. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στο πρακτορείο FM 104.9. Well, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along.